Πάμε στη Μέρη Αυξεντίου. Έχουμε νέα εθνική αναφορά από τις καλύτερες, φαντάζομαι. Μέρη, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Την περίοδο 12 με 25 Μαΐου εντοπίστηκαν 1.941 νέα κρούσματα σε ολόκληρη την Κύπρο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η επιδημιολογική εικόνα είναι αρκετά καλή και έχει βελτιωθεί αισθητά. Όλοι οι επιδημιολογικοί δείκτες, δηλαδή ο κινητός μέσος όρος διαγνώσεων 7 ημερών, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και η αθρηστική επίπτωση, τόσο πανκύπρια όσο και αναεπαρχία, ακολουθούν πτωτική πορεία, ενώ ο αριθμός αναπαραγωγής του ιού είναι κοντά στο 0,5. Άρα, Μέρη, να τα δούμε αναλυτικά τα δεδομένα που προκύπτουν αναεπαρχία. Ναι, το ποσοστό θετικότητας από το πρόγραμμα ελέγχου με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του Υπουργείου Υγείας κατέγραψε μείωση την τελευταία εβδομάδα, από το 0,2% έπεσε στο 0,1%. Αναεπαρχία τώρα, το ποσοστό θετικότητας παρέμεινε σταθερό στο 0,2% στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Αμόχωστο. Στη Λευκοσία το ποσοστό θετικότητας παρέμεινε επίσης σταθερό στο 0,1% και στην Πάφο μειώθηκε από το 0,1% στο 0%. Είναι η μοναδική επαρχία μετά από αρκετό καιρό η οποία καταγράφει μηδενικό αριθμό κρουσμάτων. Το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα στις εξετάσεις που έγιναν ανά επαρχία. Σε επίσης χαμηλά επίπεδα παραμένει το ποσοστό θετικότητας στις στέγες Ευγυρίας, κυμαίνεται στο 0,1%. Όσον αφορά στην αθρηστική επίπτωση τώρα, καταγράφεται σημαντική μείωση τόσο πανκύπρια όσο και στις επαρχίες μεμονωμένα. Στην Αμόχωστο έπεσε στα 327 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, στη Λάρνακα στα 200, στη Λεμεσό στα 242, στη Λευκοσία στα 199 και στην Πάφο στα 119. Όλες οι επαρχίες δηλαδή έχουν βγει από το βαθύ κόκκινο που ήταν το προηγούμενο διάστημα και η αθρηστική επίπτωση πανκύπρια αγγίζει τα 218 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους από τα 432 που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Μέρη Αυξεντίου, σε ευχαριστούμε, κύριε.